Θυμόμαστε χθε, χαρά, την ιστορία με τον ξενοδόχο που έκρυβε τι κάμερε στις παππιστέ. άλλη περίπτωση. Γιατί ναι. εδώ πέρα τώρα βγαίνουν και κάποιε κοπέλε και λένε ότι ήταν ακριβώ απέναντι από το κρεβάτι του. Και να πούμε ναι. βέβαια ότι μετά από τη συνέχεια αυτού του θέματο που είπαμε και χθε, έχουμε και άλλο και με νέο ξενοδόχο. Αλλά α πούμε αρχικά. Τι, ε, Η συνέχεια, τι, του τι συνέχεια του χθεσινού, ναι. Ναι, το ξενοδόχος από την Χαλκιδική, ο οποίος ε, είχε κρυφές κάμερες που έμοιαζαν με φορτιστή κινητού, στην, ε, στη, τώρα λοιπόν στην πρίζα των, των δωματίων που νίκιαζε. Τώρα λοιπόν ε, έρχονται πελάτες που έχουν το και φωτογραφίες δημοσιευμένες, ε, και κάνουν καινούργιε αποκαλύψει. Μία νεαρή λοιπόν πελάτησα ε, λέει ότι οι κρυφές αυτέ κάμερες ε, είδε, είδε όταν μπήκε στο δωμάτιο ένα βίσμα και πάνω είχε τα πάντα. Από παροχές για φορτίσεις μέχρι και κάμερα. Ε, Λέει ότι δεν κατάλαβε στην αρχή τίποτα. Το, η κάμερα, η δε ήταν απέναντι από το κρεβάτι και μπορούσε κάποιο να δει τα πάντα. Και μάλιστα είπε ότι σε εκείνο το σημείο η παρέα τη άλλαζε ρούχα. Ήτανε πάντω παρέα κοριτσιών. Έκαναν μήνυση τα κορίτσια, ζητούν την ποινική δίωξη του ιδιοκτήτη. Ε, και είπε ότι ε, στην αρχή δεν είχε καταλάβει το ότι αυτό το πράγμα ήταν κάμερα και ότι καταγράφονταν οι κινήσεις, τις, κινήσεις τους και οι προσωπικές στιγμές, στη συνέχεια το έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης. Και έτσι κινητοποιήθηκαν οι κοπέλες και έκαναν μήνυση στον ιδιοκτήτη και ζητούν την ποινική τους δίωξη.